αυτά στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τη ΣΟΛΜΕ και σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις ελευθερίες, προβλέπουμε σε παράσταση διαμαρτυρίας, κυρίως για το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται στη Βουλή για τα θέματα παιδείας. Εμείς το χαρακτηρίζουμε αντιεκπαιδευτικό αυτό το νομοσχέδιο και σας παραδίδω την παράσταση διαμαρτυρίας μαζί με τις προτάσεις της ΟΛΜΕ που θέτει και απεργία σήμερα και κινητοποιήσεις. Μία από αυτές τις κινητοποιήσεις έχει απόφαση το ΟΣΟΥ για την παράσταση αυτή διαμαρτυρίας. Είμαστε ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο και σε άλλα θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει στο πρόσφατο παρελθόν, για την λειτουργία των σχολείων, για τη ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων και άλλα. Βεβαίως, ο εκπαιδευτικός κόσμος τίθεται ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Σας φέρνω και αποτέλεσμα της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων των ΕΛΜΕ, επάνω στην Αθήνα που έγινε η Γενική Συνέλευση στην ΕΛΜΕ. Και τελικά είναι σχεδόν ομόφωνη η απόφαση, πέρα από κάποια λευκά που υπήρξαν, με συντριπτική πλειοψηφία σε αυτά τα θέματα. Από τον εκπαιδευτικό κόσμο, όσον αφορά βεβαίως για τους γονείς, τους μαθητές, μπορούν να διαβάσουν από το βήμα της διαβούλευσης, όπως και οι συνάδελφοι καθηγητές, όλα όσα θέματα προκύπτουν από το νομοσχέδιο αυτό, για να αναλάβουν τελικά όλοι τις ευθύνες τους. Όχι μόνο οι καθηγητές, και οι γονείς και οι μαθητές. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Περιφερειακή Διεύθυνση της Εκπαίδευσης, έστω και αν είμαστε έξω από τα γραφεία λόγω της κατάστασης που υπάρχει, σε σχέση με την παράσταση διαμαρτυρίας, εννοείται ότι θα προωθήσω προς το Υπουργείο αυτά που μου καταθέσατε και για τα περαιτέρω. Μου δίνεται η ευκαιρία όμως να πω κάτι άλλο τώρα, πέρα από τη σημερινή κινητοποίηση που καταλαβαίνω σημαντική κλπ. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου πραγματικά και την περηφάνειά μου που ανήκω στο εκπαιδευτικό σώμα, γιατί αυτή τη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού οι εκπαιδευτικοί έβαλαν πλάτη, στάθηκε όρθια η εκπαίδευση και παρήχε στους μαθητές μας που ήταν στο σπίτι τους το καλύτερο δυνατό. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά που ήρθατε. Να μην παραξηγούμεθα. Εμείς δεν είπαμε για την εξαποστάσεως εκπαίδευση σύγχρονη και ασύγχρονη. Αλλά επειδή μεταδίδονται και οι ειδήσεις, εμείς είμαστε ενάντια στη ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων. Όπως δεν αναφέρθηκα καθόλου στα αιτήματα σας. Είπα με ευκαιρία τη σημερινή σας παρουσία εδώ, οφείλω να το πω. Είστε εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, είστε εκπαιδευτικοί. Είναι μια ακόμα ευκαιρία για μένα να το τονίσω. Ευχαριστώ. Ως πρόεδρος της ΕΛΜΕ Αρκαδίας, παρέδωσα σήμερα διαμαρτυρία στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης με απόφαση και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ και της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων των ΕΛΜΕ στη Γενική Συνέλευση που έγινε στην Αθήνα, όπου με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, σχεδόν ομόφωνα, ο εκπαιδευτικός κόσμος διαμαρτύρεται στο νομοσχέδιο που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή. Το νομοσχέδιο αυτό ψηφίζεται αύριο. Σήμερα έχουμε τις κινητοποιήσεις. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των κινητοποιήσεων παραδώσαμε παράσταση διαμαρτυρίας στον Περιφερειακό Διευθυντή μαζί με τις θέσεις του κλάδου. Όχι μόνο τοπικά αλλά και πανελλαδικώς. Βεβαίως είμαστε σε μία φάση που ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Ο καιρός δεν είναι ο κατάλληλος, θα λέγαμε. Παρόλα αυτά όμως πρέπει και πέρα από τον εκπαιδευτικό κόσμο και η κοινότητα και οι μαθητές και οι γονείς να διαβάσουν προσεκτικά το νομοσχέδιο, γιατί προπάντων για αυτούς πρόκειται. Προς το παρόν τουλάχιστον τα ζητήματα είναι αυτά που αφορούν το μαθητικό κόσμο, επομένως είναι η άμεση αποδέκτες αυτού του νομοσχεδίου. Τώρα για τον εκπαιδευτικό κόσμο προβλέπονται και επόμενα νομοσχέδια που θα μας βρουν σε εγρήγορση. Ευχαριστώ. Σήμερα ο εκπαιδευτικός κόσμος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης απεργεί, γιατί η κυβέρνηση έχει φέρει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που πραγματικά δηλαδή ανατρέπει τα πάντα, ανατρέπει πολλά πράγματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και φέρνει πολλά προβλήματα να προσθέτει παρά υποτίθεται ότι λύνει. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι πρέπει να αποσυρθεί,
πρέπει να το πάρει πίσω. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία διαβούλευση, καμία συζήτηση με ένα νομοσχέδιο που τα βασικά του ζητήματα από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο προσθέτουν καινούρια προβλήματα. Όπως για παράδειγμα η αύξηση των μαθητών και εδώ είναι το προκλητικό εν μέσω πανδημίας να φέρουν εδώ που λένε να παίρνουμε και μέτρα, και μέτρα προφύλαξης και αποστάσεις και λοιπά, να φέρουν αύξηση των μαθητών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Από την άλλη να κάνει το σχολείο πιο εξαστικό, μια εξαστική αρένα. Να θυμίσω ότι παραμένει η τράπεζα θεμάτων. Και φυσικά σε όλα αυτά δεν μπορεί να λείψει η αντιδραστική αξιολόγηση, που ο μόνος στόχος είναι να το σχολείο να λειτουργήσει με ιδιωτικονομικά κριτήρια, να γίνει ένα σχολείο της αγοράς και δίνει τυχαία όλα αυτά που ακούσαμε για να περάσει τα σχολεία στους Δήμους. Από αυτή την άποψη είπαμε ότι το νομοσχέδιο πρέπει να πάρθει πίσω και η εκπαιδευτική σε όλες τις συνθήκες πρέπει να δώσει τη δική της απάντηση και τον καλύτερο τους σε αυτό. Είναι μια αρχή σήμερα. Θα είμαστε σε επάλξεις, σε εγρήγορση για το επόμενο διάστημα. Δύο λόγια θα πω ως εκπρόσωπος των αδέσμευτων στο Δουσού της Ελμέ Αρκαδίας. Σήμερα απεργούμε γιατί για τη μείωση των θέσεων εργασίας που συντελείται από το Υπουργείο Παιδείας, αφού αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ανατάξει και μειώνει τις θέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών. Όλα τα άλλα είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Η πολιτική τους είναι αυτή, να μειωθεί η χρηματοδότηση για την παιδεία και να περάσει μεγάλο μέρος της δημόσιας παιδείας στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Εμείς ως καθηγητές έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε σε αυτό εδώ που γίνεται και οτιδήποτε άλλο ακούτε είναι μόνο για παραπλάνηση και για διέρη και βασίλευε. Το μόνο που θέλουν είναι να μειώσουν τις θέσεις, αυξάνουν τους μαθητές ανά τμήμα ώστε να μειωθούν οι θέσεις των εκπαιδευτικών. Επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι ότι μειώνουν τους μαθητές στα ΕΠΑΛ ώστε πάλι να μειωθούν οι θέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών. Τώρα το πήρε πίσω προσωρινά αυτό, αλλά έρχεται άλλο νομοσχέδιο για την εκπαίδευση στα ΕΠΑΛ. Λες και ότι είναι ξεχωριστό τμήμα αυτό από όλη την εκπαίδευση. Μάλλον το πήρε πίσω για να κάνει άλλα πράγματα. Και εμείς θα είμαστε σε εγρήγορση και θα εκπροσωπούμε όλους εσάς που θέλετε μια καλύτερη και δημόσια παιδεία.